Κύριε Λιονί, δεν ζούμε καλές εποχές στη χώρα μας. Έχουμε ένα επώδυνο ανυπόφορο κύμα ακρίβειας παντού. Έχουμε μπει σε ένα εφιαλτικό σπιράλ και πάνω απ' όλα έχουμε την ανεργία. Πτυχιούχοι άνεργοι, μη πτυχιούχοι επίσης άνεργοι, γυναίκες άνεργες, άντρες άνεργοι, μεσήλικες άνεργοι, νέοι άνεργοι. Ένας εφιαλτικός αριθμός που ο καθένας στον περιγυρό του τον βλέπει όλο και να αυξάνει. Βέβαια κάποια επίσημα στοιχεία δίνουν κάποια νούμερα ότι πέφτει η ανεργία και αυτό. Και το πρώτο μου ερώτημα είναι ακριβώς αυτό. Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτά τα νούμερα που δίνει η εκάστοτε κυβέρνηση? Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι όχι. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε μια ευθεία απάντηση στο ερώτημά σας, ναι, και να πω αν θέλετε ότι το ίδιο το φαινόμενο της ανεργίας, γιατί θέλω να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο πρωτού έρθω σε αυτό ακριβώς. Βεβαίως. Το ίδιο το φαινόμενο της ανεργίας, αν θέλετε, είναι μια αποκαλυπτική για μας, μια χαρακτηριστική πλευρά που δείχνει πώς αυτό το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, το καπιταλιστικό σύστημα, σπαταλάει, καταστρέφει τον πολυτιμότερο πόρο που έχει μια κοινωνία, την ίδια τη ζωή των ανθρώπων, τον ίδιο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Βλέπουμε δηλαδή πραγματικά εκατομμύρια ανθρώπους που είτε είναι άνεργοι γιατί δεν βρίσκουν καθόλου δουλειά, είτε είναι υποαπασχολούμενοι. Γιατί αν θέλετε, για να έρθω και στο ερώτημα που μου κάνατε, για να εκτιμήσει κανείς το πραγματικό νούμερο της ανεργίας, πρέπει μέσα να δει αυτούς οι οποίοι έχουν κουραστεί να ψάχνουν για δουλειά, αυτούς οι οποίοι η εξέλιξη των δύο συνεχόμενων κρίσεων του πολέμου, της νέας κρίσης η οποία έρχεται στο επόμενο διάστημα, τους πρόχνουν να σταματούν να ψάχνουν και τους πρόχνουν, αν θέλετε, να μένουν μέσα στο σπίτι. Αναφέρομαι όχι μόνο στο γυναικείο φύλλο, αλλά γενικότερα σε εκείνο το κομμάτι το οποίο δεν αναζητεί πλέον εργασία. Το κομμάτι το οποίο έτερα απασχολείται, πάρα πολύ σημαντική πλευρά, δεν είναι μόνο επιτυχιούχοι άνεργοι, είναι και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, κόπιασαν, ξόδεψαν και τώρα κάνουν μια δουλειά τελείως διαφορετική από αυτή που ήθελαν, τελείως διαφορετική από αυτή που εκπαιδεύτηκαν. Είναι αυτοί που δουλεύουν λιγότερες ώρες από όσες μπορούν να δουλέψουν, από όσες χρειάζεται να δουλέψουν, από όσες απαιτείται να δουλέψουν για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που σπρώχνονται, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που σπρώχνονται σε μια απότομη έξοδο από την αγορά εργασίας με διάφορα πακέτα, και φυσικά είναι και οι μετανάστες, γιατί και αυτή είναι μια πλευρά πολύ σημαντική. Διότι από την προηγούμενη, όλη την προηγούμενη δεκαετία, με όλες τις κυβερνήσεις, το φαινόμενο της μετανάστευσης ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ένα κομμάτι της ενεργείας το εκτόνωνε. Αν λοιπόν το δούμε έτσι, θα δούμε ότι τα πραγματικά νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα ίδια εφιαλτικά τα οποία συζητάμε. Αν πάμε σε μικρότερες, σε ηλικίες μέχρι 35 χρονών, το ζήτημα είναι τεράστιο. Το φαινόμενο και το ποσοστό ενεργείας είναι πολύ μεγάλο. Αλλά αν πάρουμε γενικότερα το συνολικό πληθυσμό, αν δούμε το κομμάτι του δυνητικά εργαζόμενου πληθυσμού, του πληθυσμού που μπορεί να εργαστεί, που μπορεί να απασχοληθεί, μπορεί να παράξει, που δεν μπορεί να το απασχολήσει το σύστημα αυτό μέσα στο οποίο ζούμε, είναι πραγματικά εφιαλτικό. Και φυσικά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι γενικότερο φαινόμενο. Οπουδήποτε και να πάτε, σε ολόκληρο το λεγόμενο αναπτυγμένο, καπιταλιστικό, δυτικό, όπως θέλετε πείτε το κόσμο, θα δείτε το ίδιο φαινόμενο. Θα δείτε εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι έχουν πεταχτεί έξω από την αγορά εργασίας, οι οποίοι εξαναγκάζουν να δουλέψουν έναντι ενός κομματιού ξεροκόμματου ψωμιού για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν, να παράξουν, να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες και το σύστημα δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Και αν θέλετε, αποκαλύπτει, για να ξανάρθω από το οποίο ξεκίνησα τη σκέψη μου, αποκαλύπτει, αν θέλετε, την τεράστια εγγενή αδυναμία που έχει σήμερα αυτό που λέμε καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Γιατί ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε? Έχουμε να λύσουμε ότι από τη μία έχουμε μια τεράστια δεξαμενή ανέργων που όλο και μεγαλώνει, και από την άλλη όσοι δουλεύουν, δουλεύουν με όρους εφιαλτικούς, με όρους δεκάωρου και δωδεκάωρου, με όρους πολύ χειρότερους από τους όρους που είχαμε συνηθίσει μόλις πριν από 10-15 χρόνια. Είναι τρομακτικό. Παρά την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας, την τεράστια ανάπτυξη της επιστήμης, των τεράστιων επενδύσεων που έχουν γίνει σε δρόμους, σε μηχανήματα, σε αγροτικά μηχανήματα και πάει λέγοντας, η σημερινή γενιά να αναγκάζεται να δουλέψει διπλάσιο σχεδόν χρόνο από την προηγούμενη.
Και αυτό, αν θέλετε, είναι η τεράστια παθογένεια που έχει αυτό που λέμε καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, οικονομία της αγοράς. Είτε το δούμε τον ένα τρόπο, είτε το δούμε τον άλλο τρόπο. Είναι ένα σύστημα το οποίο δείχνει το στιγνό και αντιλαϊκό, το απάνθρωπο χαρακτήρα που έχει, γιατί αντί να προχωρήσει η κοινωνία σε αυτό το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει, σε μια γενναία, ουσιαστική, καθολική μείωση του εργάσιμου χρόνου στο σύνολό του, χωρίς μείωση των αποδοχών, προχωράει ακριβώς στο ανάποδο. Στο να πετάει ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι εκτός αγοράς εργασίας είναι το αναγκάζει να δουλεύει με πολύ άθλιους όρους, και αυτούς που δουλεύουν να τους βάζει να δουλεύει με 10, 12 και περισσότερες ώρες εργασίας τη μέρα. Εμείς λοιπόν επιμένουμε και λέμε ότι αυτό που συζητάμε τώρα, αν θέλετε, το δίδυμο ανεργίες από τη μία, άθλιων εργασιακών σχέσεων, αύξηση του εργάσιμου χρόνου, μείωση των μισθών από την άλλη, γιατί είναι το ίδιο πρόβλημα για τον ΠΟ, όπως και να το δούμε, δείχνει ακριβώς ότι αυτό που λέμε καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής έχει πραγματικά φάει τα ψωμιά του. Γιατί, αν θέλετε, δεν μπορεί κανείς αλλιώς να χαρακτηρίσει τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Οι δυνατότητες υπάρχουν να δουλεύουν οι άνθρωποι πολύ λιγότερες ώρες, γι' αυτό και το εργατικό κίνημα το οποίο παλεύει σε μια κατεύθυνση ουσιαστικής, αν θέλετε, προώθησης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, ζητάει σήμερα πενθήμερο με 7 ώρες εργασία και 35 ώρες εργασία μέσα στη εβδομάδα. Να μην σας πω ότι σε άλλες χώρες, για παράδειγμα της Σκανδιναβίας, έχουν το εργατικό κίνημα βάζει ακόμα πιο προωθημένα αιτήματα και μιλάει για 30 ώρο. Ναι. Ακριβώς λοιπόν, ενώ υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, η κοινωνική πραγματικότητα που βλέπουμε είναι από τη μία να συσσωρεύεται ανεργία και άθλιες εργασιακές σχέσεις στην εργατική τάξη, και από την άλλη στους πολύ λίγους, αυτούς που έχουν την πραγματική εξουσία στα χέρια τους, στους μονοπωλιακούς ομίλους, στο κεφάλαιο, στη χρηματιστική ολιγαρχία του πλούτου, να συσσωρεύονται αμύθιτα κέρδη. Αυτή λοιπόν είναι η πολύ μεγάλη αντίφαση της εποχής μας. Είναι μια αντίφαση η οποία δεν μπορεί να τη λύσει καμία διαχείριση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Δοκιμάσαμε με μνημόνιο, με περιορισμό των δικαιωμάτων, είδαμε επιδείνωση της ζωής μας. Δοκιμάσαμε τώρα με επεκτατική πολιτική, με αύξηση των κρατικών δαπανών, βλέπουμε νέα επιδείνωση της ζωής μας, η οποία έχει και το χαρακτήρα της τεράστιας ακρίβειας. Γιατί, αν θέλετε, μιλήσατε για την ακρίβεια, σωστά μιλήσατε. Από πού βγαίνει η ακρίβεια? Από δύο πλευρές. Από το τεράστιο ενεργειακό κόστος της πράσινης μετάβασης του πολέμου και του φυσικού αερίου, και από την επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία και τις δύο αυτές πλευρές στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και λέει ότι αν κάνουμε ακόμα πιο επεκτατική πολιτική θα τα πράγματα γίνουν καλύτερα, θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τι φαίνεται, και η ανεργία και η ακρίβεια αποκαλύπτουν ένα και το αυτό. Την τεράστια αδυναμία που έχει η οργάνωση της κοινωνικής παραγωγής που λέγεται καπιταλισμός να απαντήσει στα σύγχρονα λαϊκά προβλήματα με βάση τις δυνατότητες σύγχρονης εποχής. Και τις δυνατότητες που υπάρχουν, αν πετάξουμε τον πραγματικό αντίπαλο, πετάξουμε το πραγματικό μικρόβιο που λέγεται κέρδος, πετάξουμε το αστικό κράτος που στηρίζει ακριβώς αυτό το κέρδος, πετάξουμε κάθε κυβέρνηση αστική που δεν μπορεί να κάνει άλλο πράγμα παρά μόνο να υποστηρίξει το κέρδος της αστικής τάξης των μονοπωλιακών ομίλων, εκείνης της χούφτας, εκείνης της μικρής ομάδας της κοινωνίας που καρπώνεται τον κοινωνικό πλούτο και αποφασίζει τι θα γίνει, και πάμε στον αντίποδο αυτής της λογικής, σε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, στην εργατική εξουσία, τη λαϊκή οικονομία που μπορεί πραγματικά να λύσει τα προβλήματα, μπορεί να διασφαλίσει ακόμα με μεγαλύτερη ευμάρεια για το σύνολο του πληθυσμού, μικρότερο χρόνο εργασίας, εξασφαλισμένη, πλήρη, σταθερή δουλειά για όλους. Μάλιστα. Έχουμε τώρα την κυβέρνηση που τις τελευταίες εβδομάδες έχει αρχίσει ένα αφήγημα ότι έχουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τουρισμό, οι οποίες είναι ακάλυπτες. Έχουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στους εργάτες γης, οι οποίοι μένουν ακάλυπτες. Και εμέσως δε έχει αρχίσει τον βρώμικο, κατά την άποψή μου, συνειρμό ότι ο Έλληνας προτιμά να πίνει καφέ στην καφετέρια και όχι να δουλεύει. Κοιτάξτε, το αφήγημα αυτό είναι ένα γνωστό αφήγημα. Και, αν θέλετε, είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν προκύπτει από το πουθενά. Προκύπτει καθαρχάς, για να σκεφτούμε λίγο και πώς έχει αναπτυχθεί αυτό το αφήγημα. Προκύπτει από το γεγονός ότι όλη την προηγούμενη δεκαετία, όλες οι κυβερνήσεις, είτε πάρουμε την κυβέρνηση της Νουδού την πρώτη, την κυβέρνηση του Πασόκ, της Νουδού, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την κυβέρνηση της Νουδού, προσπαθούσαν να λύσουν το ζήτημα της ενεργίας με τον ίδιο τρόπο. Πώς δηλαδή? Δίνοντας επιδοτήσεις στο κεφάλαιο,
πρημοδοτώντας την πολύ φθηνή εργασία, θυμηθείτε λίγο τον κατώτατο και τον υποκατώτατο μισθό, τις τεράστιες ευθύνες που έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Θυμηθείτε πότε θεμελιώθηκε ο υποκατώτατος μισθός και πόσο κάτω πήγε επί μνημονίων, επί του τρίτου μνημονίου, του πρώτου, του δεύτερου, πόσο όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει όλη την προηγούμενη περίοδο διατήρησαν αυτή την κατάσταση και πώς διαμόρφωσαν μια στην ουσία εργασιακή ζούγκλα, στην οποία πραγματικά ο εργαζόμενος καλείται να πάει να πληρώσει, να εργαστεί με 500 και 600 ευρώ με μισθούς πείνας, με μισθούς στόχιας. Άρα να ξεκινήσουμε λοιπόν βλέποντας πώς διαμορφώθηκε αυτή η δυνατότητα, αν θέλετε, όντως, μια δυνατότητα που υπάρχει όντως να γίνει μια επίκληση σε ένα κοινωνικό αυτοματισμό στη λογική ακριβώς αυτή που λέτε τώρα. Ναι. Όταν λοιπόν όλη την προηγούμενη περίοδο όλες οι κυβερνήσεις, όλοι οι υπουργοί εργασίας, όλοι οι πρωθυπουργοί κινήθηκαν στην ίδια ακριβώς αυτή τη λογική, ολοένα και μεγαλύτερη συμπίεση των μισθών προκειμένου να βγαίνει η οικονομία, ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των φόρων προκειμένου να βγαίνει η οικονομία, και τα κατάφεραν, βγήκε η οικονομία. Είναι εύλογο να υπάρχει, αν θέλετε, η κοινωνική ύλη για να μπορέσει πραγματικά να πρημοδοτηθεί αυτή η κατάσταση. Η μία λοιπόν πλευρά που πρέπει να την κρατήσουμε είναι αυτή. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Τις ευθύνες που έχουν όλοι για την αγορά εργασίας που έχει διαμορφωθεί τώρα, τις ευθύνες που έχουν όλοι για το πώς, αν θέλετε, από όλη την προηγούμενη δεκαετία, με αποκορύφωμα τον νόμο Χατζηδάκη, τώρα έχει γίνει μια χυδαία επίθεση στο συνδικαλιστικό κίνημα και στη δυνατότητα που υπάρχει να γίνουν πραγματικές διεκδικήσεις και πραγματική και να κινηθεί το εργατικό κίνημα σε μια προσπάθεια πραγματικά να προχωρήσει υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όχι από τα πάνω καθορισμένους αλλά μέσα από τους αγώνες των εργαζόμενων, και πώς αυτή η διαδικασία έχει διαμορφώσει τη σημερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας. Η μία λοιπόν πλευρά που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι φυσικά πάνω στο έδαφος αυτή της πολιτικής, της διαχρονικής, με αποκορύφωμα φυσικά τον τελευταίο νόμο Χατζηδάκη, αλλά μια εντεργατική πολιτική την οποία έχουν ευθύνη όλοι οι προηγούμενοι, αφενός της τεράστιας πίεσης από την ανεργία, για την οποία, αν θέλετε, έχουν επίσης ευθύνη όλοι όσοι διαχειρίστηκαν την κρατική εξουσία τα προηγούμενα χρόνια, πλασάροντας και το εφιολόγημα ότι μην ανησυχείτε, έρχονται καλύτερες μέρες, και αυτό έχει μια τεράστια πλευρά. Αυτή λοιπόν έχουν ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τώρα στους εργαζόμενους, και πάνω εκεί βεβαίως ο κάθε εργοδότης, ο κάθε καπιταλιστής, στόχος του οποίου να βγάλει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, προσπαθεί να πιέσει τους μισθούς ακόμα παρακάτω. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που αποδέχονται να πάνε να δουλέψουν με μισθούς πείνας είναι βεβαίως, δείχνει ότι υπάρχουν τέτοιες αντιστάσεις, και είναι λογικό να υπάρχουν, γιατί αν θέλετε. Το έχω ακούσει και εγώ το επιχείρημα. Είναι ένα επιχείρημα ότι δεν πάει κάποιος να δουλέψει. Μου έλεγε κάποιος, μου αντίτεινε και αυτός, ότι δεν μπορεί να βρει εργαζόμενο να πάει να δουλέψει στην επιχείρησή του. Του λέω, δώσε κάτι παραπάνω. Και μου λέει, δεν μπορώ να βγω. Και αν θέλετε, από τη δική του πλευρά έχει δίκιο. Έχει δίκιο δηλαδή ότι το κεφάλαιο κυνηγώντας την κερδοφορία του δεν μπορεί να βγει με αυτόν τον τρόπο. Και έχει δίκιο, αν θέλετε, και από αυτή την άποψη φαίνεται ότι η απέτηση των εργαζόμενων για παραπάνω μισθούς και η ανάγκη του κεφαλαίου για κερδοφορία είναι δύο πλευρές που δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το μεγάλο ζήτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Πρέπει δηλαδή να απαντήσουμε εάν ως κοινωνία και εμείς σαν εργαζόμενοι θα σκεφτούμε και θα κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που λέει ότι δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τα κέρδη των εργοδοτών, δεν θέλουμε, αν θέλετε, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια φόρμουλα στην οποία εργοδότες και εργαζόμενοι θα είναι και οι δύο ευχαριστημένοι, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά αντίθετα θα κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που λέει ότι εμείς θα πιέσουμε για αύξηση των μισθών τώρα, για να ανακουφιστούν τα προβλήματά μας σήμερα, για να αυξηθούν οι μισθοί που παίρνουμε, για να μειωθούν οι χρόνοι εργασίας, αδιαφορώντας και χτυπώντας την αιρία γελάδα του καπιταλιστικού κέρδους, την οποία όλοι οι πόλοι προσπαθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να προστατεύσουν. Αν θέλετε, αυτό το οποίο πρέπει να βγει σε συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει μια δυνατότητα που οι εργαζόμενοι και το κεφάλαιο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και να ζήσουν αρμονικά. Και αυτό νομίζω είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσει κανείς από όλη τη συζήτηση. Κατανοητό. Πέρα από αυτά που είπαμε, η όλη δομή της ελληνικής κοινωνίας, η οποία στερείται βιομηχανίας, στερείται σωστής εκμετάλλευσης της γης, της αλίας, δεν έχουμε πρωτογενή οικονομία, έχουμε γεμίσει με τομείς ουσιαστικά φούσκες
που βολεύουν προσωρινά καταστάσεις αλλά δεν παράγουν τίποτα. Σε αυτό το θέμα που φαίνεται ολοφάνερα ότι χρειάζεται ένας μετασχηματισμός συνολικά της οικονομίας, δημόσιες επενδύσεις οι οποίες δεν γίνονται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τι λέει? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Υπάρχουν διάφοροι τομείς οικονομίας οι οποίοι αναπτύσσονται και αν θέλετε η όλη λογική που λέει ότι δεν παράγουμε τίποτα είναι και μια καταστροφολογία που δεν είναι ακριβής. Μπορούμε να σκεφτούμε διάφορους τομείς στους οποίους η ελληνική οικονομία είναι ακμάζει και μπορούμε να φέρουμε διάφορα παραδείγματα, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον, αν θέλετε. Ναι. Γιατί με αυτή η γραμμή σκέψης ναι. Δεν μας αφήνει να σκεφτούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί κοιτάξτε, μια κοινωνία η οποία λειτουργεί με όρους καπιταλισμού, μια κοινωνία στην οποία οι επενδύσεις γίνονται για να βγάλουν κέρδος και οι επενδύσεις στον καπιταλισμό δεν μπορούν να γίνουν με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο για να βγάλουν κέρδος, ακόμα και αν είναι δημόσιες, γιατί και οι δημόσιες επενδύσεις από κάπου χρηματοδοτούνται. Και η χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων έχει μετά τόκους, έχει τοκοχρεωλήσεις πρέπει να αποπληρωθούν, άρα πρέπει να βγει πάλι κέρδος. Μπορέσουν να αποπληρωθούν. Μια λοιπόν κοινωνία στην οποία οι επενδύσεις γίνονται με γνώμονα το κέρδος είναι μοιραίο, όπου θα κινείται σε εκείνους τους κλάδους που φέρνουν το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό οικονομικό πλεονέκτημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι κυβερνήσεις, ιστορικά και διαχρονικά, αν πάρουμε την τελευταία δεκαετία, πάλι όλες οι κυβερνήσεις που προανέφερα, της Νουδού, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ της Νουδού, του ΣΥΡΙΖΑ και πάλι της Νουδού, κινούνται στον ίδιο άξονα επενδύσεων, δηλαδή πράσινη ενέργεια, και λέμε δεν γίνονται επενδύσεις, αλλά την ίδια δεν γίνονται επενδύσεις οι οποίες να λύνουν το θέμα, αλλά για να σκεφτούμε λίγο τις τεράστιες ευθύνες που έχουν όλοι αυτοί που κυβέρνησαν για την απολιγνητοποίηση και την καταστροφή των λιγνητικών επενδύσεων που πληρώσαμε εμείς, κινούνται στη γραμμή ενίσχυση του τουρισμού, κινούνται στη γραμμή ενίσχυση και ανάδειξη στη χώρα σε κόμβο μεταφορών, εμπορευμάτων και ενέργειας. Αυτοί είναι οι άξονες στους οποίους όλοι προωθούν, πράσινη ενέργεια, μεταφορές, τουρισμός, εξωστρέφεια. Αν δείτε τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας είναι ίδια και απαράλλαχτα. Δεν διαφοροποιούνται στον ουσιαστικό άξονα στο ελάχιστο, σε τίποτα. Μιλάνε όλοι για ενίσχυση της εξωστρέφειας αγροτικής παραγωγής. Για σκεφτείτε λίγο, αν γίνει εξωστρεφής η αγροτική παραγωγή, τι ακριβώς θα πουλιάμε προς τα έξω, τη φέτα που τώρα την καταλαβαίνουμε εδώ και το ελαιόλαδο. Και θα τρώμε εισαγόμενα. Η κατεύθυνση λοιπόν την οποία υλοποιούν και προωθούν όλα τα κόμματα που έχουν περάσει μέχρι τώρα και που διεκδικούν την κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα είναι η ίδια και ξέρετε γιατί είναι η ίδια, γιατί το κεφάλαιο στην Ελλάδα έχει αυτές τις προτεραιότητες, αυτούς τους άξονες, εκεί βλέπετε τη μεγαλύτερη κερδοφορία. Τη μεγαλύτερη κερδοφορία στην Ελλάδα το κεφάλαιο τη βλέπει στις μεταφορές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη και γι' αυτό το λόγο κάθε αστική κυβέρνηση κινείται σε αυτόν τον άξονα. Και ακριβώς για να μπορέσουμε να κινηθούμε σε μια γραμμή που λέει μια οικονομία που θα παράγει περισσότερα για να ικανοποιεί περισσότερο τις ανάγκες των εργαζόμενων, πρέπει να σπάσουμε τα δεσμά της καπιταλιστικής κερδοφορίας και του κέρδους. Πρέπει δηλαδή να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που λέει ότι δεν θα αποφασίζει το κέρδος, δεν θα αποφασίζουν οι ιδιοκτήτες του κεφαλαίου που θέλουν να κάνουν επενδύσεις, πού θα γίνουν επενδύσεις. Δεν θα αποφασίζουν με κριτήριο την κερδοφορία ποιες επενδύσεις θα γίνουν, αλλά θα αποφασίζουν οι εργαζόμενοι με κριτήριο την ευημερία τους. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι βεβαίως η καπιταλιστική ανάπτυξη μοιραία είναι ανισόμετρη, μοιραία πυροδοτεί κάποιους κλάδους σε βάρος κάποιων άλλων, μοιραία αυτή η διαδικασία δημιουργεί. Είναι και αυτή μια διαδικασία που εντείνει το φαινόμενο των κρίσεων και όταν εκδηλώνεται μια κρίση ένας τομέας που έχει πάρει μια υπερδιόγκωση θα έχει μεγαλύτερη κάμψη. Σκεφτείτε τον τομέα των κατασκευών το 2000-2010 και το μέγεθος της βύθισης που ήταν πάνω από 50% λόγω της κρίσης του 8-12. Δεν έλεγε κανείς τότε η Ελλάδα δεν παράγει, έλεγε ότι η Ελλάδα είναι φοβερή και παράγει πάρα πολλά κτίρια. Ακριβώς. Ναι, αλλά όμως αυτό τι δείχνει? Δείχνει την αδυναμία που έχει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και το κέρδος να μπορέσει να ικανοποιηθεί μια ισόμετρη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων, να ικανοποιηθεί τη μέγιστη δυνατή ευημερία. Και δείχνει ότι όποιος προσπαθεί να επαναφέρει, αν θέλετε, μουχλιασμένα, σάπια πλέον, σάπιες συνταγές του παρελθόντος που λέει ότι με μια λίγο διαφορετική διαχείριση του ίδιου σάπιου συστήματος τα πράγματα θα είναι καλύτερα, κοροϊδεύει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι έχετε δίκιο, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως δεν έχει να κάνει με κακές επιλογές, έχει να κάνει με την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη, με το γεγονός ότι το κεφάλαιο επενδύεται εκεί που έχει το μεγαλύτερο κέρδος, όχι εκεί που έχει μικρότερο κέρδος. Και όσο υπάρχει κεφάλαιο, όσο υπάρχει καπιταλισμός, όσο
η εξουσία παραμένει αστική, τέτοια προβλήματα θα είναι προβλήματα τα οποία εμφανίζονται. Και δεν είναι συνεπώς παθογένειες, είναι προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ίδια τη λειτουργία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και δεν μπορούν να σταματήσουν μέσα στον ίδιο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Όσο λοιπόν βρισκόμαστε μέσα στα τείχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και της εξουσίας του κεφαλαίου, τα προβλήματα αυτά θα είναι μοιραία. Θα βλέπουμε να διωγγώνεται η ανεργία και απ' την άλλη να διωγγώνονται, να χειροτερεύουν οι όροι εργασίας, θα βλέπουμε οι μισθοί των εργαζόμενων να πέφτουν, θα βλέπουμε μια μεγάλη ανισομετρία σε κλάδους και σε περιοχές, θα βλέπουμε να συσσωρεύεται τεράστιος πλούτος σε μια χούφτα ομίλους, τεράστια φτώχεια στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Για να μπορέσουμε να κινηθούμε στον αντίποδο, πρέπει να ανοίξουμε, αν θέλετε, την αντεπίθεσή μας, να πιέσουμε σήμερα να ανακουφιστούν οι ανάγκες μας, να πιέσουμε για διεκδικήσεις που σήμερα μπορούν να λύσουν τα προβλήματα των εργαζόμενων, έχοντας όμως ξεκάθαρο άξονα στόχο και προσανατολισμό ότι μόνο με ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, το δρόμο της εργατικής εξουσίας, του σοσιαλισμού, των κοινωνικοποιημένων μέσω παραγωγής του κεντρικού σχεδιασμού, μπορούν και να αναπτυχθούν ισόμετρα περιοχές, να αναπτυχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις που έχει η χώρα, να λυθούν τα λαϊκά προβλήματα και να μειωθεί ο χρόνος εργασίας. Η αντιπαράθεση λοιπόν σήμερα προσφέρεται ακριβώς για να δείξει τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί ο ίδιος καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, που δεν μπορούν δυστυχώς εγώ λέω, να λυθούν με έναν εύκολο τρόπο μέσα σε αυτόν. Μάλιστα. Κύριε Λιονί, θα μπορούσα να πω απόλυτα τεκμηριωμένος και αποστομωτικός. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας και σε κάθε ευκαιρία θα θέλαμε να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο για ένα σωρό άλλα θέματα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.